Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον απερχόμενο πρόεδρο της ΕΠΟ, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Βαγγέλη Γραμμένο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, μου επιτρέπετε μια μικρή διόρθωση. Τον απελθόντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς για την αποδοχή. Παραδώσατε. Ναι, χθες το μεσημέρι παρέδωσα, ενημέρωσα επί αρκετές ώρες τον νέο πρόεδρο, τον Θοδωρή τον Ζαγοράκη, σε ό,τι και αν μου ζήτησε. Είναι και μια αυξημένη ευαισθησία που υπάρχει στη μεταξύ μας σχέση, σε όλα τα ζητούμενα, όσα τουλάχιστον μπορούσαμε μέσα σε 3-4 ώρες να κάνουμε. Αλλά είμαι στη διάθεσή του για οποιαδήποτε ενημέρωση περαιτέρω ωφελής. Πάντως δεν είχαμε, πρόεδρε, τα σκηνικά όπως είχαμε στην Αμερική με τον Biden και τον Τραμπ. Δεν πήγε, δεν αποδέχτηκε. Ήταν ομαλή η αλλαγή, νομίζω. Ούτε μούτρα έκανε κάποιος, ούτε καψόνια, ούτε τίποτα άλλο. Δεν είχαμε τροφή δηλαδή, για σχολιασμό. Μακριά από εμάς αυτά τα πράγματα. Μακριά από εμάς αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι μια υποχρέωση. Δεν γίνεται στα πλαίσια ενός savoir vivre. Είναι μια υποχρέωση να ενημερώσεις αυτόν που θα έρθει να σε αντικαταστήσει. Είναι προφανές ότι πρέπει να το κάνεις. Αν ήταν αδιανόητο για μένα να μην κάνω κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Πρακτικά ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης είχε αναλάβει καθήκοντα από χθες και το νέο συμβούλιο. Το νέο συμβούλιο, όλοι οι εκλεγέντες από την ώρα που ανακοίνωσα εγώ στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα και έκλεισα τη Γενική Συνέλευση της εργασίας της, είναι πλέον η νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας. Ναι, ότι αυτό συνεπάγεται, η καθημερινότητα και λοιπά, σκέτος εάν ακόμη δεν έχει συγκροτηθεί σε σώμα. Το οποίο θα γίνει άμεσα. Είτε την Παρασκευή είτε τη Δευτέρα. Ναι. Μάλιστα. Να ρωτήσω το εξής. Ξεκινώντας έτσι να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό, γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες υπήρχε η διάθεση από το σύνολο των μεγάλων, να πω το σύνολο των επαγγελματικών ομάδων και την πολιτεία, να εξακολουθήσετε να έχετε τον ρόλο του Προέδρου στην ΕΠΟ, το αρνηθήκατε κατηγορηματικά και αποχωρήσατε. Εκτός αν κάνω λάθος και δεν είναι σωστή η πληροφόρηση. Νομίζω από πλευρές της κυβέρνησης δεν υπήρχε τέτοια διάθεση και ούτε εκδηλώθηκε ποτέ. Για να ακριβολογήσω, δεν εκδηλώθηκε ποτέ τέτοια διάθεση. Κοιτάξτε, για μένα ήταν μια εμπειρία ζωής. Προσπάθησα με όλες τις δυνάμεις μου, κάναμε κάποια βήματα προς τα μπρος, αποκαταστήσαμε κάποια πράγματα. Αλλά ήταν μια απόφαση που, όπως την έχω πει και δημοσίως, ελήφθη προ 22 μηνών. Τότε δεν το κοινοποίησα, ούτε το κοινολόγησα προς τα έξω, γιατί καταλαβαίνετε ότι και σωστό και ηθικό δεν θα ήταν, αλλά θα μπορούσε να δημιουργήσει και αναταράξεις και όλα τα συνεφή. Αυτό το περιβάλλον, σε αυτό το ποδόσφαιρο, μου είναι εξαιρετικά δυσχερές να το διαχειριστώ. Παρά τις επίμονες προσπάθειες, υπάρχει μια τοξικότητα, υπάρχει μια υπονόμευση στο έργο της Εθνικής Ομοσπονδίας άνευ προηγουμένου. Δεν μπορεί εύκολα ένας άνθρωπος, εγώ τουλάχιστον, με το αξιακό σύστημα που έχω να το αποδεχθεί. Αυτός ήταν ο λόγος που έμεινα μέχρι το τέλος, γιατί είμαι και λίγο πεισματάρης όταν αναλαμβάνω κάτι να φτάνω μέχρι το τέλος. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Θεωρώ όμως ότι η εποχή Ζαγοράκη θα μπορέσει να αποκαταστήσει πράγματα. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω και στο Θοδωρή, πιστεύω και στα υπόλοιπα παιδιά ότι μπορούν να το φέρουν σε πέρας. Γιατί δεν θα είναι τοξικό το περιβάλλον τώρα? Νομίζω ότι με τις κατάλληλες κινήσεις και με την εμβληματική προσωπικότητα του Ζαγόρ, όπως συνηθίσαμε στη Θεσσαλονίκη να το λέμε, μπορεί να πετύχει και να έχουμε, να αμβληθούν όλες αυτές οι αντιθέσεις. Αν παρόλα αυτά δεν το καταφέρει, τότε θα μιλάμε για ένα μίζερο ελληνικό ποδόσφαιρο. Την πορεία και το μέλλον θα τα δούμε. Ας μείνουμε σε όσα ήδη γνωρίζουμε.
Θέλω να ρωτήσω, να ρωτήσουμε με το Στέργιο, τι θεωρείτε, ποιες θεωρείτε τις μεγάλες επιτυχίες της θητείας σας και της δικής σας και των συνεργατών σας, έτσι, γιατί υπήρχε μια εκτελεστική επιτροπή, στο διάστημα, στο μεγάλο αυτό διάστημα που μείνατε στην Προεδρία της ΕΠΟ. Για μένα η μεγάλη κατάκτηση, και το έχω ξαναπεί, είναι η έλευση του VAR. Χρόνια τώρα η παθογένεια στο ελληνικό ποδόσφαιρο ξεκινούσε και τέλειωνε στη διαιτησία. Ξεκινούσε και τέλειωνε στις πειθαρχικές και άλλες επιτροπές που απένιμαν την ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Στο μεν VAR, με την έλευση του VAR, πιστεύω ότι εμπεδώθηκε πρώτον ένα αίσθημα εμπιστοσύνης προς τους διαιτητές, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί ο διαιτητής να κάνει το λάθος το μεγάλο, το λάθος που θα αλλίωνε και ένα αποτέλεσμα. Λιδωρήθηκε το VAR από την πρώτη στιγμή και μάλιστα εντελώς ανεξήγητα επετέθη εναντίον αυτής και αυτού του μεγάλου project που καθιέρωσε η Ομοσπονδία και ο ίδιος ο Αβγιανέκης. Θυμάμαι ακόμη ότι μιλούσαμε σε μια συγκέντρωση, μια παρουσίαση που κάναμε προς τη ΣΠΑΕ με την παρουσία του και αντί να επικροτήσει κανείς αυτή την προσπάθεια, ήμασταν από τις σχεδόν πρώτες χώρες που το φέραμε. Και ο Σαββιανάκης έλεγε το VAR είναι εργαλείο, χρειάζεται βελτίωση, χρειάζεται αυτό, χρειάζεται εκείνο. Είχα απαντήσει τότε μπροστά του ότι το VAR δεν είναι για επικοινωνιακά παιχνίδια. Αυτή η θέση με είχε κυριολεκτικά δημιουργήσει στο μυαλό μου άλλες σκέψεις. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται ένα σύγχρονο σύστημα που θα μειώσει τα λάθη των διαιτητών σε σημαντικού βαθμού και να το πυροβολούν από την πρώτη στιγμή. Ήταν αδιανόητες αυτές οι τοποθετήσεις. Πολύ δε περισσότερο από τον ίδιο τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Δεν ξέρω αν γνώριζε πώς λειτουργεί και τι υπηρεσίες προσφέρει το VAR, αλλά η θέση του ήταν αυτή. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει, όπως σας είπα, με την απονομή της δικαιοσύνης από δικαστές, της τακτικής δικαιοσύνης. Επίσης τεράστια κατάκτηση. Θυμάμαι πριν από 10-15 χρόνια να το φέρνω στις γενικές συνελεύσεις της Ομοσπονδίας και τότε να με βλέπουν ως γραφικό. Δεν με πείραζε, εγώ το χρέος το έκανα. Είναι μεγάλη κατάκτηση κι αυτή. Παρά το γεγονός ότι λόγω της τοξικότητας βρέθηκαν να πυροβολούνται και οι φυσικοί δικαστές. Δικαίως ή αδίκως, δεν έχει σημασία, αλλά τον δικαστή, τον φυσικό σου δικαστή, πρέπει να τον σέβεται. Το τρίτο κομμάτι που, για το οποίο και εκεί μπορώ να πω ότι νιώθω ικανοποιημένος, είναι το γεγονός ότι η εθνική ομάδα πλέον βρίσκει το δρόμο της σε πείσμα όλων όσων, ακόμα και κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της εθνικής, να γράφουν αυτό που γράφουν. Αυτά μόνο σε αυτή τη χώρα μπορούν να γίνονται. Να, αλήθεια είναι αυτό. Πιστεύω στο Βανσίπ, πιστεύω στους συνεργάτες του, η εθνική θέλει δουλειά ακόμη, όμως πείτε μου δημιουργικό ποδόσφαιρο, γιατί όλοι είστε χρόνια στο ποδόσφαιρο, όπως και εγώ. Πότε έπαιζε δημιουργικό ποδόσφαιρο η εθνική μας? Δεν θέλω να απαξιώσω την εθνική του Ρεχάγκελ και των παιδιών, σε καμία περίπτωση μακριά από μένα αυτά, όπως και του Σάντος. Όμως φαίνεται ότι μπαίνει σε μια άλλη λογική να μπορέσει να δημιουργήσει, να κάνει φάσεις, να πετύχει γκολ. Μικρή χώρα, με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, αλλά πρέπει να το επιχειρήσουμε. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης και χαίρομαι που ο Βανσίπ το έχει ως μότο του αυτό. Προφανώς, κύριε Πρόεδρε, έπρεπε να παίξει η εθνική με την Ισπανία πολύ επιθετικά όπως έπαιξε η Γερμανία και μάζεψε 6 γκολ πριν από λίγους μήνες σε επίσημο παιχνίδι. Η Γερμανία. Όταν αντιμετωπίζει μια από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη, δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο επιθετικό. Θα αμυνθείς και θα περιμένεις, κατά τα γνωστά, μην κάνουμε και τους τεχνικούς τώρα προπονητές, θα παίξεις ένα αμυντικογενές σύστημα και θα φροντίσεις, αν σου δοθεί η ευκαιρία, όπως μας δόθηκε, να κάνουμε και ένα γκολ. Πολύ καλό το αποτέλεσμα, αλλά κατά την άποψή μου το κρίσιμο παιχνίδι
Είναι μεθαύριο. Αύριο μάλλον. Με τη Γεωργία. Εσύ θα πρέπει να κερδίσεις. Ναι. Αν θέλεις να έχεις προοπτική. Ναι. Αυτό με το δημιουργικό ποδόσφαιρο τώρα λίγο εμένα με χαλάει, να το πω έτσι λαϊκά, γιατί θεωρώ ότι το πιο ωραίο θέαμα στο ποδόσφαιρο είναι η νίκη. Μπορεί να κάνω λάθος. Για να την πετύχεις, Κώστα μου, τη νίκη, πρέπει να δημιουργήσεις ευκαιρίες. Πρέπει να κάνεις φάσεις. Ναι. Άμα δεν τις κάνεις και περιμένεις από ένα στημένο, δεν έχεις και πολλές ελπίδες. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι για να έρθει η νίκη πρέπει να ακολουθήσω μια στρατηγική. Για να ακολουθήσω μια στρατηγική σημαίνει ότι υπάρχει ένα πλάνο. Το κατέστρωσε ένας προπονητής, το ακολούθησαν κάποιοι παίκτες και φτάσαμε στο αποτέλεσμα. Και ρωτώ, θέλουμε ωραίο ποδόσφαιρο και αποκλεισμούς μετά από ήττες ή θέλουμε... άρα θέλουμε αποτέλεσμα. Εγώ θέλω αποτέλεσμα και το θέαμα είναι η νίκη. Αν δεν κερδίζω, τι να λέω, ότι τι ωραία παίξαμε, αλλά δεν κερδίσαμε. Δεν είπα αυτό και προφανώς. Ναι. Άλλωστε, εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλοι. Και στο ποδόσφαιρο εκ του αποτελέσματος. Και στη δικιά μου τη δουλειά. Μπορεί ο εντολέας μου να μου πει τι καλό παιδί που είναι, τι καλά που το γυρίστηκαν το δικαστήριο, το χάσαμε. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι αυτή τη λογική. Έτσι ακριβώς. Σε όλα τα επαγγέλματα η προσπάθεια είναι σεβαστή και άξια συγχαρητηρίων. Το αποτέλεσμα όμως είναι απαραίτητο. Χωρίς αποτέλεσμα δεν μπορεί να προχωρήσουμε ούτε στη ζωή, ούτε στην κοινωνία, ούτε πουθενά. Πουθενά. Για το ποδόσφαιρο, η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι το γκολ. Τι σημαίνει γκολ, σημαίνει νίκη. Αυτό είναι. Πολύ απλά, σε μια σειρά. Μάλιστα. Μας είπατε σημειώσατε τα ζητήματα για τα οποία είστε υπερήφανος κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Τι είναι αυτό που δεν πετύχατε? Αυτό που δεν πέτυχα είναι ότι δεν καταφέραμε να μπορέσουμε να αμβλύνουμε όλη αυτή την περιραίωση στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορέσαμε να βάλουμε Big Four, θα έλεγα, σε ένα τραπέζι και να κάνουμε μία minimum συμφωνία. Έστω minimum συμφωνία. Αυτό ήταν το σαράκι που με έτρωγε αυτά τα 3,5 και πλέον χρόνια που βρισκόμαστε στην Ομοσπονδία. Νομίζω ότι εκεί δεν καταφέραμε να κάνουμε απολύτως τίποτε. Θα μου πείτε πολύ ίσως εύστοχα, μα καλά εσύ προσπάθησες και δεν δέχτηκαν. Δεν είναι ορθό ένα τέτοιο συμπέρασμα. Όταν έχεις μία επιθυμία, έχεις ένα στόχο και δεν τον πετυχαίνεις, έστω και αν άλλοι ευθύνονται για την αποτυχία, τη χρεώνεσαι και εσύ την αποτυχία. Και εγώ νιώθω ότι εκεί απέτυχα. Σε μία θητεία, πρόεδρε, από αυτά που είπατε, τα αντιλαμβάνεται η πλειοψηφία του κόσμου, δηλαδή καλύτερος ανταγωνισμός, το ΒΑΡ, οι τακτικοί δικαστές, τρεις διαφορετικοί πρωταθλητές, παιχνίδια που δεν, τα προηγούμενα χρόνια πραγματικά έχουν μείνει στη μνήμη του κόσμου με διαιτησίες απίστευτες που δεν τις έχουμε συναντήσει. Έχουμε ένα καλύτερο προϊόν, ανεξάρτητα αν μπορεί φυσικά να γίνει καλύτερο το πρωτάθλημά μας. Αντί λοιπόν η τοξικότητα να μειωθεί, για μένα αυξήθηκε. Δηλαδή ακούστηκαν και γράφτηκαν σημεία και τέρατα. Είστε αισιόδοξοι ότι κάποια στιγμή θα φύγει το κομμάτι αυτό από το ποδόσφαιρο ή τελικά πάνε μαζί, για να μην τώρα το κουράζουμε, ελληνικό ποδόσφαιρο και τοξικότητα και ανάλογα με το τι κάνει κάθε ομάδα να προβάλλει τα συμφέροντά της και να χρεώνει κόσμο, να κατακρεουργεί ανθρώπους μέσω μιας ανακοίνωσης ή μέσω μιας δήλωσης. Μπορούμε κάποια στιγμή αυτά να περιοριστούν, γιατί γνωρίζετε ότι οι κανονισμοί υπάρχουν. Τι προβλέπουν για έναν που λιδωρεί, που χαρακτηρίζει στημένο το πρωτάθλημα. Γενικότερα υπάρχουν κανονισμοί, δεν εφαρμόζονται όμως. Όχι, έχω διαφορετική εκτίμηση. Οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Οδηγούνται πολλά πράγματα. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για δυσμενής κρίσης που κάνει ένα φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με μια ΠΑΕ. Ή βγάζει μια ανακοίνωση μια ΠΑΕ. Αν κάνετε εσείς μια δυσμενή κρίση, δεν έχει τη δικαιοδοσία σας καλέσει το πειθαρχικό όργανο. Mm-hmm. Θέλω όμως να πω το εξής. Νομοτελειακά, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, το ποδόσφαιρο θα αρχίσει να βρίσκει από τέτοια απαξίωση που τότε κάποια μυαλά θα ξυπνήσουν.
Δεν πρέπει όμως να φτάσει εκεί. Πρέπει να αφυπνιστεί χθες. Αυτό είναι νομοτελειακό όταν κάτι σαπίζει. Κάποια στιγμή θα ξεραθεί ένα δέντρο. Δεν πρέπει να φτάσει εκεί το ποδόσφαιρο. Πρέπει να φιλορροήσει. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούν. Δεν καταλαβαίνω και το έχω πει και δημοσίως. Μεσοπρόθεσμα, όχι μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, εάν σταματήσει όλος αυτός ο συρφετός γύρω από το ποδόσφαιρο να το δηλητηριάζει, θα δουν καλύτερες μέρες. Δεν το κατανοώ, αδυνατό να κατανοήσω αυτές τις λογικές και αυτές τις πρακτικές. Μάλιστα. Επανερχόμαστε στην τοξικότητα, άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα της διοίκησης Γραμμένου και ενδεχομένως της διοίκησης Αγοράκη είναι η τοξικότητα που κάποιοι δημιουργούν γύρω από το ποδόσφαιρο. Και το αντιμετωπίζουν έτσι, με τον τρόπο αυτό. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εδώ υπάρχει από την πλευρά της νέας διοίκησης μία ευθύνη ότι πρέπει να στρέψει το βλέμμα εκεί. Είναι, για μένα είναι κεφαλαιόδους σημασίας αυτό. Εάν έστω μειωθούν αυτές οι εντάσεις και όλο αυτό που γίνεται γύρω από το ποδόσφαιρο και το δηλητηριάζει, πιστεύω ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να ανακάμπτει. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή, επειδή ο Θοδωρής έχει και την προσωπικότητα, τέλος πάντων είναι και κοινής αποδοχής, υπάρχουν αυτά τα εχέγγυα για να γίνει έστω ένα βήμα μπρος. Εάν δεν γίνει και τώρα, λυπάμαι που το λέω, αλλά θα είμαστε σε ένα μίζερο ποδόσφαιρο και σιγά σιγά ο κόσμος θα το εγκαταλείψει. Πρόεδρε, μία άνω τελεία να ακούσουμε απλά την ώρα και... Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε Φουλ Επίθεση με τον Κώστα Βασιλόπουλο και τον Σέργιο Νασιάδη. Συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον πρώην πλέον πρόεδρο. Απελθόντα πρόεδρο. Απελθόντα, όπως μας είπε. Τον κύριο Βαγγέλη Γραμμένο. Να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, γιατί έτσι θα σας προσφωνώ. Διότι θεωρώ ότι ήσασταν. Θα προτιμούσα το ένα, Βαγγέλη. Όχι. Όχι. Είσαστε ο πρόεδρος της εξυγίανσης. Ο πρόεδρος που τοποθετήθηκε, εκλέχθηκε από τις ενώσεις για να σηκώσει τη σημαία της εξυγίανσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από συνεχόμενες διοικήσεις οι οποίες το διέλυσαν εντελώς. Είναι μια πάγια άποψη που έχω εκφράσει για όλες τις διοικήσεις που προηγήθηκαν, μάλλον για τις τρεις προηγούμενες διοικήσεις τουλάχιστον, με Πυλάβιο, Γκυρτζίκη και Σαρή. Εν πάση περιπτώσει. Μέχρι πότε θα έχουμε, σύμφωνα με αυτά που ξέρετε και έχετε συζητήσει με τη FIFA και την UEFA, με τους θεσμούς, ξένο αρχιδιαιτητή στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Η σύμβαση του Κλάτεμπερκ έχει διετή διάρκεια. Αν κάνω έναν πρόχειρο υπολογισμό, απολύπεται ακόμη ένας 1,5 έτος για την ολοκλήρωση. Νομίζω ότι θα είναι και το τέλος της παρουσίας ξένου αρχιδιαιτητή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα σας πω και γιατί. Διότι φέραμε τους ξένους αρχιδιαιτητές, φέραμε και ξένους διαιτητές στα ντέρμπι. Μου λένε πολύ, μα καλά οι Έλληνες διαιτητές, δίκιο έχουν. Όμως εδώ πρέπει να ισορροπήσεις, να δεις το balance, την ισορροπία, τη ζυγαριά. Έχεις ένα ποδόσφαιρο που σε κάθε σφύριγμα Έλληνα διαιτητή γινόταν κόλαση. Και από την άλλη μεριά έχεις ξένους διαιτητές που στηρίζουν, πολλές φορές κάνουν και λάθη. Αλλά δεν ακούγεται και τίποτε. Τι θα επιλέξεις λοιπόν, πού θα στραφεί το βλέμμα σου? Νομίζω πως γέρνει αυτή τη στιγμή προς την παραμονή των ξένων αρχιδιαιτητών και έλευση ξένων διαιτητών. Αυτό όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει. Θα πρέπει και η ΚΕΔ, μετά την λήξη της θητείας του Κλάτεμπερκ και των συνεργατών του, και η έλευση ξένων διαιτητών να σταματήσει. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Αλλιώς λες ότι είμαι ανίκανος να παράξω διαιτητές. Είμαι ανίκανος να βρω μια ΚΕΔ που να κάνει σωστά τη δουλειά της. Αυτό το πράγμα δεν είναι περιποιητή τιμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως αντιλαμβάνεστε. Πώς μπορούν όμως, πρόεδρε, νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο. Πώς μπορούν να τελειώσουν οι ξένοι διαιτητές όταν πολλοί Έλληνες και με εμπειρία δεν καταλαβαίνουν τι βλέπουν στο ΒΑΡ και ξεσηκώνουν την κοινή γνώμη και πραγματικά
απορεί ο κόσμος πώς γίνεται σε άδεια γήπεδα, χωρίς πίεση από τον κόσμο, με όλη την τεχνολογία στο πλευρό ενός διαιτητή να γίνονται λάθη που είδαμε και φέτος. Πώς μπορεί να πιστεύει κάποιος ότι θα φύγουν οι ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι και θα φύγουν μόνο Έλληνες? Υπολείπεται 1,5 χρόνος ακόμη. Σε αυτό το διάστημα ευελπιστώ και πιστεύω ότι θα γίνουν όλα εκείνα τα βήματα που θα καταξιώσουν σιγά σιγά τους Έλληνες διαιτητές. Αλλά από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να δούμε και το ζήτημα των παραγόντων, έτσι. Για να σταματήσουν πλέον, δηλαδή επί εποχής Περέιρα, πριν και μετά τον αγώνα απειλούνταν οι διαιτητές και σε κάποιες περιπτώσεις τους κάνανε και επεμηνύσεις. Αυτό το πράγμα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Θα τελειώνει το παιχνίδι και πηγαίνει ο άλλος στο αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα ακινείται και η διαδικασία του αυτοφόρου. Δηλαδή μιλάμε για θέατρο του παραλόγου τώρα. Σιγά σιγά λοιπόν πρέπει να τον εμπιστευτούμε τον Έλληνα διαιτητή. Ιδίως όταν έχουμε την τεχνολογία του VAR. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι και το πρωτάθλημα 21-22 και το κύπελο θα γίνουν με πρόεδρο στην ΚΕΔ τον κύριο Γκλάντεμπεργκ και ξένους διαιτητές. Ναι, αυτό προβλέπεται σήμερα. Αυτό προβλέπεται σήμερα. Αυτή είναι η προεκλογική διαδικασία. Και... σήμερα. Ναι, ναι, μα το έχουμε πει με την FIFA και την UEFA, κυρίως με την UEFA γιατί από εκεί είναι η διαιτησία. Και έχουμε πει 1,5 χρόνο ακόμη ο Γκλάντεμπεργκ και συνεργάτες του και ξένοι διαιτητές. Έχω μία ένσταση. Αυτό το σύστημα με τους ξένους διαιτητές ξεκίνησε με πολύ μεγάλα ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, διαιτητικά εννοώ, όπως ο Μπορμπαλάν, λέω ένα παράδειγμα, και έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση να έρχονται διαιτητές ίσως και κάτω του μετρίου από πρωταθλήματα μικρής έντασης. Θα σας πω. Να μου πείτε, καταλάβατε τι λέω. Αντιλαμβάνομαι την ερώτηση, αλλά θα πρέπει να σας πληροφορήσω ότι το να φέρεις ξένους διαιτητές εδώ, ενώσο elite ή top τέλος πάντων, ενώσο διεξάγονται και όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Το έβλεπα αυτό με τον Περέιρα, το έβλεπα και με τον Γκλάτεμπεργκ. Δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, υπάρχουν πολλές φορές ομοσπονδίες στην οποία κάνεις ένα αίτημα και σου λέει δεν μπορώ να στείλω γιατί τους χρειάζομαι στο εθνικό μου πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα για να γίνει ξεκινάει 15-20 μέρες πιο μπροστά για να έχεις την ασφάλεια του χρόνου. Αυτά τα γνωρίζω γιατί μου τα λένε οι άνθρωποι. Τα λέγανε. Δεν είναι καθόλου εύκολο να φέρεις ξένους διαιτητές. Όλοι νομίζουν ότι με ένα τηλεφώνημα, π.χ. στη Γερμανική Ομοσπονδία, μπορεί να έχεις τον καλύτερο διαιτητή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καθόλου έτσι. Αυτός είναι ο λόγος που αναγκαστικά έρχονται και διαιτητές που δεν είναι από, ας πούμε, προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες. Ναι. Αλλά όταν υπάρχει ανάγκη να φέρεις ξένους, και όταν το ζητούν και οι ίδιες οι ΠΑΕ, έτσι. Αν τους πεις τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα θέλετε σε όλα τα μάτια να παίζουν ξένοι διαιτητές, θα απαντήσουν ναι. Είμαι βέβαιος γι' αυτό που λέω. Δεν είναι άδικο για τον Έλληνα διαιτητή? Το είπα προηγουμένως. Το είπατε προηγουμένως. Το είπα, είναι άδικο. Και είναι πρέπει αυτό κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί και να μπούμε σε ρυθμούς ελληνικότητας, ας χρησιμοποιήσω μια φράση. Μάλιστα. Να πω μια άποψη και μου λέτε αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε. Πώς μπορεί ο Έλληνας διαιτητής να πάψει να επηρεάζεται και να παίξει σύμφωνα, να σφυρίξει σύμφωνα με αυτά που βλέπει και όχι να βλέπει αυτά που έχει σφυρίξει, όταν η ηθική και φυσική αυτουργή την υπόθεση Τζίλου παραμένουν ασύλληπτοι? Αυτή είναι η παθογένεια του ελληνικού κράτους. Παθογένεια με κεφαλαία γράμματα. Θα έπρεπε ήδη αυτή η υπόθεση να έχει οδηγηθεί στο ακροατήριο. Και από όσο ήμουν σε θέση να γνωρίζω, λόγω της ιδιότητάς μου δηλαδή, επαγγελματικής, ναι, υπήρχαν όλες αυτές οι δυνατότητες. Δεν έγινε. Τώρα, το γιατί δεν έγινε, δεν μπορώ να το απαντήσω, μόνο οι Κασίες μπορεί να κάνει κάτι. Εδώ έγινε και μήνυση στο Τζίλο. Έγινε και μήνυση στο Τζίλο, αν θυμάμαι καλά. Έτσι είναι. Από τον έναν ως φερόμενος δράστης έγινε και μήνυση στο Τζίλο. Είπαμε, η ατμόσφαιρα. Με κεφαλαία γράμματα, η ατμόσφαιρα. Βέβαια. Δυστυχώς, όλα αυτά τα πράγματα το απαξιώνουν
το ποδόσφαιρο, δεν το αφήνουν να κάνει βήματα προόδου. Επιτέλους κάποιοι ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Τι να σας πω άλλο. Η πολιτεία, τι ρόλο έχει παίξει στην κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θετικό ή αρνητικό? Κοιτάξτε, η πολιτεία, δεν εννοώ, συγγνώμη πρόεδρε, συγγνώμη, δεν αναφέρομαι σε κυβερνήσεις με χρώμα, η πολιτεία. Η πολιτεία έχει σειρά, έχει συνέχεια. Βεβαίως, η συντεταγμένη πολιτεία δεν εξαρτάται στις κυβερνήσεις. Θα πω ένα σκέλος. Διαχρονικά επιχειρούσε να επιβάλλει κόντρα σε καταστατικές προβλέψεις της FIFA και της UEFA δικές της θέσεις, νομοθετώντας κτλ. Αναφέρομαι στο περίφημο αυτοδιοίκητο, για το οποίο έχω πλήρη εικόνα και άποψη τι μπορεί να σημαίνει αυτοδιοίκητο. Γιατί άκουγα και κάτι άναρθρες κραυγές, ότι κολλήματα το ένα το άλλο είμαστε αυτοδιοίκητο. Δεν είναι έτσι. Αυτοδιοίκητο σημαίνει λειτουργία του ποδοσφαίρου, αμιγός του ποδοσφαίρου στους κόλπους. Βλέπα όμως και τα προηγούμενα χρόνια με μικρότερη ένταση, και οφείλω να το πω, τώρα όμως με πολύ μεγάλη ένταση να παραβιάζεται ομά. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω, όταν ξέρουν τη θέση των ξένων ομοσπονδιών, ειδικά της FIFA, πώς κάποιοι το καλλιεργούν και μάλιστα νομοθετούν κιόλας με κίνδυνο το ελληνικό ποδόσφαιρο να βρεθεί έξω από το διεθνείς διοργανώσεις. Τραγικά πράγματα. Δεν το αφήνουν. Να νομοθετήσεις για τη βία, να νομοθετήσεις για το match fixing, όλοι θα το επικροτήσουν. Να νομοθετήσεις για θέματα που άπτονται της λειτουργίας μιας ομοσπονδίας, μιας ένωσης, ενός σωματείου. Έχω απόλυτη θέση και απόλυτη άποψη σε αυτό, με την οποία πρέπει να σας πω πώς συντάσσονται και η FIFA και η UEFA. Σε πείγμα κάποιων οι οποίοι αδυνατούν να κατανοήσουν τα αυτονόητα. Θα κάνατε, πρόεδρε, κάτι διαφορετικό αν ξεκινούσε αύριο η θητεία σας και μετά από αυτή την εμπειρία ζωής όπως την χαρακτηρίσατε πριν από λίγο? Εσείς προσωπικά, ως ομοσπονδία, ως Βαγγέλης Γραμμένος, αν θα κάνετε κάτι διαφορετικό? Καταρχήν θα ξεκαθάριζα άπαξ διαπαντός το ζήτημα που προηγουμένως σας ανέφερα. Έτσι, διότι εδώ έχουν γίνει έως και αντισυνταγματικά πράγματα. Και το λέω με παρησία αυτό και λόγω της ιδιότητάς μου. Έτσι. Θα ξεκαθάριζα λοιπόν αυτό το τοπίο μια και καλή με όποιο κόστος. Θα συνέχιζα την προσπάθειά μου στο κομμάτι που σας είπα όσον αφορά τη συνένεση πλέον και την άμβληση των διαφωνιών όσον αφορά την τοξικότητα. Και θα έκανα και κάποιες παρεμβάσεις όσον αφορά την εθνική ομάδα και αναφέρομαι σε ένα προπονητικό κέντρο που είχαμε ξεκινήσει τότε κάποιες συζητήσεις, είχαμε υπογράψει κάποια προσύμφωνα, δεν κατέφθη δυνατόν να γίνει. Θα ήταν για μένα, αν ευωδώνονταν αυτά τα πράγματα, μια ιδιαίτερα μεγάλη ικανοποίηση, που θα έκλεινε και τον κύκλο μου, δηλαδή, ευχάριστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποια ήταν η οικονομική κατάσταση που αναλάβατε στην ΕΠΟ και ποια είναι αυτή που παραδίδεται στη διοίκηση του Θόδωρου Ζαγοράκη? Εντάξει, αντιμετωπίζαμε πάρα πολλές δικαστικές υποθέσεις. Πέσαν όλοι, συγγνώμη για την έκθεση στο κεφάλι μας. Κάναμε αυτό που έπρεπε και αυτό που επιτάσσει ο νόμος και η τάξη. Το χρέος καταφέραμε και το μειώσαμε. Παρ' όλα αυτά όμως η οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας δεν έχει καλύτερη. Έχει να κάνει με την πανδημία, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα λόγω της κρίσης που προϋπήρξε, μειώνονταν οι χορηγίες, αυτές που υπήρχαν μειώνονταν επίσης. Είχαμε τεράστιο πρόβλημα γιατί είχαν μπλοκάρει τα προγράμματα FIFA Forward και UEFA Hat Trick, τα οποία είναι πάρα πολλά χρήματα. Δεν είχαν μπλοκάρει, για να είμαι και σαφής, επειδή οι προηγούμενες διοικήσεις πλήν της που δουλεύουν
είχαν κάνει ατασταλίες. Απλά δεν τήρησαν τα αυστηρά πρότυπα που θέλουν οι διεθνείς ομοσπονδίες. Το αποκαταστήσαμε, χρειάστηκε μεγάλη μάχη γι' αυτό, πολύ μεγάλη σας διαπιστωλώ, και μόλις τον προηγούμενο Σεπτέμβρη καταφέραμε και τα απελευθερώσαμε. Εκεί μπορεί να γίνουν σπουδαία πράγματα μέσα από αυτά τα προγράμματα, γιατί πλέον διοχετεύονται στις ομοσπονδίες, στις εθνικές ομοσπονδίες, και αν θέλεις να τα αξιοποιήσεις μπορείς να κάνεις σπουδαία πράγματα. Εμείς δυστυχώς δεν είχαμε αυτή τη βοήθεια απ' έξω, παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα στις συναντήσεις μου έβγαζε ως και θυμό γιατί μια νέα διοίκηση να υποστεί τις συνέπειες κάποιων άλλων διοικήσεων. Η απάντηση ήταν η Εθνική Ομοσπονδία έχει συνέχεια. Είναι κάτι σαν αυτό που είπατε προηγουμένως για την πολιτεία. Κάτι αντίστοιχο. Τέλος παντών, τέλος καλό, όλα καλά σε αυτό. Νομίζω ότι θα αξιοποιηθούν κατάλληλα αυτή η νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας. Πρόεδρε, γιατί δεν εξωτερικεύατε πιο συχνά τις θέσεις σας, τις ενστάσεις σας? Το ρωτάει πολλοί κόσμος. Ενστάσεις αναφορικά με τι? Με τις παρεμβάσεις από την πολιτεία, με τις κατά καιρούς δηλώσεις, με την τοξικότητα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο να ξεκατηνιάζονται, συγγνώμη για την έκφραση, πρόεδροι με λεξιλόγιο που είναι στα καφενεία. Έχει πολλά στραβά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν σας ακούγαμε συχνά. Είναι η αλήθεια αυτή. Είμαι λίγο... Είναι, σε αυτό το κομμάτι λίγο ίσως υστερήσαμε, γιατί γίνανε και άλλα σπουδαία πράγματα όσον αφορά στην ανάπτυξη. Πολλά προγράμματα, το πάσα στα Θρανία και μπάλα παντού κτλ. Απλά λίγο υστερήσαμε στο κομμάτι αυτό. Εγώ ως πρόσωπο μιλάω τώρα, όντως έχω μια ανάσχεση. Δεν θέλω να βγαίνω να μιλάω συχνά. Θα μιλήσω αραιά και πού, αλλά για σημαντικά πράγματα. Δεν θέλω να βγαίνω καθημερινά στα μέσα ενημέρωσης, παρότι δυσαρέσκει από όλους τους συναδέλφους σας. Αλλά έτσι είναι η λογική μου, έτσι είναι η φιλοσοφία μου. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν βγήκαν κάποια πράγματα. Αφήνατε έτσι πεδίο, αφήνατε πολύ πεδίο ελεύθερο στους αντιπάλους σας να λένε πράγματα και θαύματα όμως. Και στο τέλος θα τα μαζεύουν πίσω. Ναι, okay. Μιλούσαμε με πράξεις, αν μου επιτρέπετε. Μάλλον αυτό υπονοεί ο Κώστας με αυτό που είπε. Το είπα στο ξεκίνημα. Στην Θεσσαλονίκη και θέλω έχει, να ένα καφέ. Πότε θα με απεγκλωβίσετε? Θα σας απεγκλωβίσουμε μόλις επιβεβαιώσετε ότι ακόμη και η μεγαλύτερη αντίπαλή σας στη διάρκεια της θητείας σας θα ήθελαν την παραμονή γραμμένου για άλλη μια τετραετία. Να μην το κρίνω εγώ αυτό, παιδιά. Να μην το κρίνετε εσείς. Ας το κρίνει ο κόσμος. Δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου. Το ξέρετε τώρα. Μα δεν είπα για το γραμμένο, είπα για τη διοίκηση. Για τη διοίκηση. Γιατί ουσιαστικά μια διοίκηση ήσασταν. Δεν λαμβάνατε αποφάσεις μόνος σας. Προφανώς κάτι βλέπανε και θέλαν την παραμονή μας. Κάτι βλέπανε. Τώρα εδώ κάτι υπάρχει μια σχιζοφρένεια. Από τη μια καθημερινά να επιτίθεστε και από την άλλη να θέλετε να παραμείνουμε. Δεν μπορώ να πω άλλον χαρακτηρισμό, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Όπως και άλλα πράγματα δεν μπορείς να καταλάβω σε αυτή τη θητεία. Τέλος πάντων. Ας το κρίνει ο κόσμος. Για να κλείσουμε σιγά σιγά και να πιείτε τον καφέ σας. Έχω την εντύπωση, διαψεύστε με, ότι αισθανθήκατε από σήμερα, αισθάνεστε μια έτσι ελευθερία που σας είχε στερηθεί στη διάρκεια της παρουσίας σας στην ΕΠΟ. Ναι, βέβαια. Είναι η φύση της θέσης αυτή που δεν σε αφήνει 24 ώρες το 24ωρο. Εδώ δεν έχει καθημερινές, δεν έχει αργίες. Είσαι μονίμως στην πρίζα. Το ένιωσα αυτό στο πετσί μου. Πράγματι νιώθω απελευθερωμένος όπως θα ένιωθε και κάθε άνθρωπος. Μπα. Υπάρχουν καρεκλοκένταυροι, υπάρχουν καρεκλοκένταυροι οι οποίοι όταν φεύγουν από την καρέκλα πέφτουν σε κατάθλιψη. Όχι βέβαια. Μακριά από μένα αυτά. Δόξα τω Θεώ. Τη ζωή μου. Έχω τη δουλειά μου, έχω την οικογένειά μου, έχω τους φίλους μου.
και Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ και ειλικρινή φίλη, έτσι, πραγματική φίλη, οπότε δεν μου λείπει τίποτα, παιδιά. Μάλιστα. Νιώθω καλά. Ωραία. Λοιπόν, καλή λευτεριά. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εμείς. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.